Προβληματισμένοι για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην μετά-κορονοϊό εποχή, είναι οι κάτοικοι της Νέας Ηρακλίτσας, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό, κατέβηκαν στο παραλιακό μέτωπο και έκατσαν σε ένα παγκάκι για να απολαύσουν την ηλιόλουστη μέρα. Χρόνο, εγώ νομίζω θα περάσω τη ζωή μου τον χρόνο. Πάμε για καραντίνα. Εντάξει. Πώς ήταν αυτό το διάστημα, δύσκολο. Εντάξει, για εμάς, εγώ πήγαινα στο χωράφι, είχα ένα σκύλο, είχα καντομάτες, έβαζα, περνούσα καλά χρόνο. Άλλοι στεναχωριότανε. Εντάξει. Τα νέα δεδομένα πώς τα βλέπεις. Τα νέα έχουν παιδιά, τα παιδιά. Εμένα ο γιος μου δουλεύει, τώρα θα κάνουν απολύσεις, θα κάνουν. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Εμείς θα τη βγάλουμε. Εμείς είμαστε συνταξιούχοι του ΟΓΑ, παίρνω μια συνταξούλα, όσο και να κόψουν θα μείνει και για εμάς. Βέβαια, από τη μια είναι η δημόσια υγεία, από την άλλη είναι και η οικονομία. Περισσότερο δημόσια υγεία. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και κυρίως αυτό που προσωπικά με ανησυχεί είναι το τι τέξεται η ποιούσα, τι θα γίνει μετά τη λήξη του κορονοϊού. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην αναμενόμενη καταιγίδα της οικονομίας. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Μακάρι να πάω αυτό έξω. Δύσκολα τα πράγματα με τους επαγγελματίες. Και γενικά για όλη την... Από καρδιωτικά μέχρι ανησυχητικά, ίσως και επικίνδυνα. Για τους Δήμους. Για τους Δήμους δεν έχω πλέον συμμετοχή τώρα, αλλά δεν νομίζω ότι αποτελούν εξαίρεση. Θα υποστούν και αυτοί την ίδια πίεση και τις ίδιες επιπτώσεις. Εσείς, καλημέρα. Εγώ τι να πω. Πίσω είχε γράψει την ώρα που λένε. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Α, μπράβο. Αφάμε τώρα το αχλάδι, την ουρά να δούμε πώς θα φάμε. Και μη χειρότερα. Α, μπράβο. Να, καλά να κάνει. Ο Θεός θα μας ευλογεί να περάσουμε καλά. Πάμε πολύ καλά. Όλα είναι καλά, θα περάσει με το καλό ιό και περιμένουμε μια καινούργια μέρα. Από εκεί και πέρα. Η οποία, ποια πώς θα είναι με τα νέα δεδομένα, θα μπορέσουμε όλοι να προσαρμοστούμε γενικότερα. Βεβαίως. Γιατί τίθεται θέμα και ατομικής ευθύνης. Ναι, τώρα πάμε καλά. Αφού κάναμε υπομονή 2 μήνες, από τώρα και ύστερα θα προχωρήσουμε για μια καινούρια ζωή, ας το πάρουμε έτσι.